μας χαίρετε. Είναι μεγάλη χαρά μου σήμερα γιατί μαζί μας βρίσκεται ο εκλεκτός συνάδελφος, καθηγητής, κύριος Μιχαήλ Τρίτος, με τον οποίο θα προσεγγίσουμε το θέμα ή το κεφάλαιο που λέγεται «Κοσμάς ο ετολό. Κύριε Τρίτο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση κύριε Νικολαίδη. Και εμένα με χαρά μεγάλη μου γιατί είστε εκλεκτός, ε, όχι συνάδελφο αλλά και αδελφός. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ε, κύριε Τρίτο, εσείς έχετε ασχοληθεί ειδικά και με τον Άγιο Κοσμά τον Ετολό. Η Εκκλησία μα τον έχει ω Άγιον, είναι και μάρτυρα τη Εκκλησία μα. Βεβαίω. Διότι. και ει Απόστολο. και χάτη χρόνο, μα στηρίζει. Βέβαια, λίγο πολύ, πιο πολλοί άνθρωποι έχουμε να ακούσει για τον Κοβάν των όμω δεν γνωρίζουμε και κάποιε, α το πούμε, πτυχέ από τη ζωή του, κάποιε λεπτομέρειε από το βίο του, που καμιά φορά η λεπτομέρεια Βεβαίως. είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, ξεκινάμε από όπου θέλετε εσεί. Βεβαίω. Ο Άγιο Κοσμά Φετολό, κύριε Νικολαίδη, υπήρξε το μεγαλύτερο κεφάλαιο της φυλής μας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, η επιφανέστερη θα έλεγα λαοπαιδευτική και νεοπαντηρική μορφή της νεοελληνικής εθνότητας και ένας από τους λίγους που έκαναν θετική προεργασία και εξασφάλισαν στον αγώνα του 21 εγγυήσεις επιτυχίας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός ήρθε λίγο πριν από την αυγή της Λευτερι... Λευτεριάς όταν το σκοτάδι ήταν απελπιστικό για να ανάψει πυρκαγιέ, να ξυπνήσει τι ναρκωμένε από το φόβο συνειδήσει, να ανοίξει, όπω έλεγε ο ίδιο, τα ομάτια του λαού που είχε αγρέψει. Α κάνουμε πρώτα μια σύντομη βιογραφική τοποθέτηση του μεγάλου αυτού ανδρός και στη συνέχεια θα μπούμε σε επιμέρου θέματα. Ο Άγιο Κοσμά Ετολό γεννήθηκε το 1716 στο χωριό Μεγάλο Δέντρο της τα πρώτα εγκύκλια μαθήματα τα πήρε στα σχολεία της περιοχής και αργότερα πήγε στην περίφημη Αθωνιάδα σχολή του Αγίου Όρους όπου είχε δασκάλους αριστείς των ελληνικών γραμμάτων όπως ήταν ο νεόφετος ο Καψοκαλυβίτης, ο εκμετσόβου Νικόλαος Τζαρτζούλης ο οποίος ενέπνευσε την μεγάλη ιδέα του γένους εις τον Κοσμάν των Ετωλών, ο Ευγένιος Βούλγαρης και άλλοι μεγάλοι δάσκαλοι του Γένου. Εκάρει μοναχός στην Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους, και είπε ο άνθρωπο, το γένος χάνεται. Και εγώ θα κάτσω στου τέσσερι τείχου του μοναστηριού και πήρε την μεγάλη απόσταση, απόφαση έχοντα την εσωτερική όμω πληροφόρηση ότι πρέπει να πάει για να στηρίξει το δούλο Πήγε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πήρε την ευλογία του Σεραφείμ του Δευτέρου του Εκδελβίνου και έκανε τρει ιεραποστολικέ περιοδίε στα χωριά τη Βορείου Υπήρου, τη Αλβανία, Τη Υπήρου, τη Θεσσαλία, ακόμη στο Αιγαίο, πέλαγο, στη στερεά Ελλάδα, στη Θράκη, στη Μακεδονία, όρκοσε κυριολεκτικά ε, τον τουρκοκρατούμενο ελληνισμό για να στηρίξει το δούλο γένο και την ελπίδα της Αναστάσεω, τρέφοντας την έννοια το ποθούμενο. Το ποθούμενο θα έρθει και εμψύχωνε το λαό του Θεού και τον στήριζε στη μεγάλη εθνική δοκιμασία. Όπου πήγαινε, γινόταν πραγματική επανάσταση. Τον έστεινε, έστεινε ένα μεγάλο στα, σταυρό, έστεινε πριν από αυτόν ορισμένους ιερείς για να εξομολογήσουν και να κάνουν το μυστήριο του Ευχελέου και στη συνέχεια κήρυτε με μια γλώσσα απλή που άγγιζε τις καρδιές, δονούσε τις συνεδήσεις και δημιουργούσε εσωτερικούς κραδασμούς και εσωτερική επανάσταση. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός, ήταν ένας, ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο τη Φελής όπως είπα και προηγουμένως και πιστεύω ότι χωρί τον κοσμάτων ετόλο που ήταν ο πρίγκιπα των Ελλήνων Νεομαρτύρων, δεν θα είχε έρθει σήμερα η υποθυνή ανάσταση του γένου. Να ρωτήσω κάτι για την οικογένεια του, αν ξέρουμε κάτι για τίτλο. Βεβαίω. Ο πατέρα του ήταν υπηρώτη, ανυφαντή στο επάγγελμα και ήταν από χωριά των Ιωαννίνων. Αλλά ζούσε όμω στην Ατολακαρνανία και στη συνέχεια πολιτογραφήθηκε ο σετολός λόγω του ότι ήταν από το μεγάλο δέντρο της Αιτωλίας. Ο κοσμάς ο σετολός επετέλεσε κύριε Νικολαίδη ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Το έργο θα λέγαμε εθνικό, ε, θρησκευτικό και κοινωνικό. Πέρα όμως αυτό ήταν και ένας μεγάλος μετά Χριστόν προφήτης που με τις προφητείες και τις διδαχές στήριζε την αποσταμένη ελπίδα του δούλου γένους. Από που τώρα να πιαστούμε για να προσεγγίσουμε ορισμένε πτυχέ. Πρακτικά τι έκανε ο Κοσμά Φετολό. Ο Βεβαίω, πρακτικά. Ο Κοσμά Φετολό ο όπου πήγαινε προσπαθούσε πρώτον να αναστείλει το κύμα του εξισλαμισμού και να αποφευκθεί ο εκτουρκισμό. Γιατί όπω ξέρετε τότε, ο εξισλαμισμό ήταν μια θρησκευτική και εθνική αιμορραγία. Μια τελεία να βάλω εδώ. Βέβαια. Σα έχω ψηφίσει. Πήγα πριν δύο χρόνια στην κατεχόμενη Κύπρο. Είστε παθώντε κι εσεί ναι, και μπορείτε πήρα να τα καταλάβετε μου, καλύτερα. τα παιδιά μου για να δουν τα μέρη μα, όχι για τίποτε άλλο, γιατί τα παιδιά μου δεν τα είδα. Και επισκεφθήκαμε, συγχωρέστε δεν που σα διακόπτω, κύριε Τρίτο, απλώ μια δίκα χιόμορφη που μα πονάει πάρα Βεβαίως. πολύ. Βεβαίω. Λοιπόν, <coughs> να δουν τα παιδιά μου, εκεί ήταν ένα, πήγα να δω του αρχαίου Σόλου. Λεγόταν Έπια, και όταν πήγε ο Σόλονα στην Κύπρο, άλλαξαν το όνομα και είπαν προ τιμή του Σόλονα. Και ονομάστηκε Σόλι. Εκεί σώσατε και μια αρχαία 4ου αιώνα βασιλική του Αγίου Αυξηβίου, ενό ε, θα λέγαμε Αποστολικού Αγίου. Μάλιστα. Χειροτονία του Αγίου Ρακριδίου, του Αποστολού Παύλου κλπ. <σχ> Όταν τελειώσαμε λοιπόν την επίσκεψη, πήγα εκεί στο φρουρό το φύλακα των Τούρκων και του μιλώ στα αγγλικά, μου απαντά σπαμμένα αγγλικά, του λέω μιλά ελληνικά, μιλώ ελληνικά. Του μιλώ ελληνικά. <σχερή> <σχερή> του λέω από πού είσαι. Μου λέει παλαιότερα ήμουν στο τάδε χωριό, αλλά τώρα είμαι εδώ. Το χωριό μου, η μόνευση δίπλα από το χωριό μου. Λέει μου, από πού είσαι εσύ. Του λέω, από τον κάμπο. Μου απαντά, η γιαγιά μου έχει αδελφή στον κάμπο. Η γιαγιά του, Τούρκισσα, Τουρκοκυπρία, έχει αδελφή Ελληνοκυπρία. Ήταν εξεσαμισμός αυτό που είπε τώρα. Έτσι, έτσι. Και για να καταλάβετε ότι το αίμα ρέει μέσα και δεν γίνεται νερό, που έτσι όμορφα και λοιπά, και λοιπά, του λέω: Τι είναι αυτό το τέμενο εδώ που χτίστηκε, τεράστιο τέμενο. Το έχτισαν οι Τούρκοι, μου λέει. Μάλιστα. Το έχτισαν οι Τούρκοι εκ Τουρκία, δηλαδή. Ε, 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 ε. Και μου λέει: Του λέω, λέω, μου λέει, Έχετε κάτι φραγκόσικα εκεί. Λέω: Φραγκόσικα, ωραία. Μπορεί να σου κόψω λίγα. Λέω: Ευχαριστώ. Και έρχεται ένα Τούρκο εκ Τουρκία, έπικο, τον είδε που κομικάζαμε μαζί, του βάζει κάτι φωνέ, γιατί μιλούσε μαζί μου. Οι εξεσαμισμοί μα έφαγαν στην Κύπρο. Τελ... Κλείνω την παράθεση. Όχι, έχετε δίκιο δί, δί. ότι κάναμε έναν εξυγχρονισμό του θέματο στη σημερινή μα εποχή και καταλαβαίνω με τι ευαισθησία βλέπετε αυτά τα θέματα γιατί είστε παθώντε και έτσι μπορείτε να καταλάβετε και τα παθήματα έτσι, του του βορειοπερωτικού ελληνισμού έτσι. όπου έδρασε και αγίασε ο Άγιο Κοσμά ο Ιτολό. Ο Άγιο λοιπόν Κοσμάς ο Ιτολό ήταν ένα κήρυξ πνευ... ε, ε, κοινωνική δικαιοσύνη, ε, εθνικών αξιών και ιδανικών, και πολιτιστικών θα λέγαμε αγαθών. Και ενώ τον αγαπούσαν όλοι, ε, τον μισούσαν θανάσιμα οι Εβραίοι. Και τον μισούσαν θανάσιμα οι Εβραίοι γιατί μετέφερε την αργία τη Κυριακή, ε, την πήγε το Σάββατο που είναι η μέρα αργία για του Εβραίου. Τον συκοφάντησαν στον Κούρτ Πασά του Περατιού και τον συλλάβανε στι 24 Αυγούστου του 1779 στο χωριό Κολικόνταση τη Μαρτυρική Βορείου Υπήρου ε, να του λύσουν τα χέρια, ευλόγησε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, είπε την βιβλική φράση, το ψαλμικό δίλθο με ενδιαπηρός και ύδατος και εξήγαγε σημάσεις αναψυχήν, τον απαγκώνησαν, τον πέταξαν σε ένα ποταμό άψο που κυλάει εκεί πέρα και στη συνέχεια τον έθαψαν δίπλα από το ναό των Αγίων Πάντων στο χωριό Κολικόνταση αφού οι μαθητές του σκορπίστηκαν στο παρακείμενο μοναστήρι της Αρδενίτσας που είναι σήμερα σε έναν λοφόδη σχηματισμό κοντά εκεί πέρα στο Περάτη. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ετάφει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, στο χωριό Κολικόνταση. Εκεί όμως βρίσκεται σήμερα ένα μοναστήρι που έκτισε ο Αλή Πασάς. Πρέπει να σας πω ότι ο Αλή Πασάς μπορεί να ήταν αλότρισκος, αλλά τιμούσε ιδιαίτερα τον Άγιο Κοσμά του Ετωλό, γιατί όταν μια φορά πήγε στο χωριό του, στο Τεπελένη, στην πόλη του Τεπελενίου, και όρμηξαν να τον χτυπήσουν εκεί πέρα οι Τουρκαλβανοί. Εκείνο ζήτησε προστασία στο σπίτι του Κοσμάτου Ετολού τον περιποιήθηκε η μητέρα του Αλή Χάμπο και του ζήτησε για το μέλλον του παιδιού. Και το έκανε την περίφημη προφητεία. Θα κυριεύσει την Αρβανιδιά, το τάκτη του Κουρτπασά, τον Περάντη και όλων των χώρων τη Υπήρου, αλλά θα πα στην πόλη με κόκκινα γένια. Προσέξτε μια καταπληκτική προφητεία. Το 1822 επικηρύχθηκε ο Αλή Πασάς από τον Σολτάνο γιατί είχε ανεξαρτοποιηθεί και τον συλλάβανε στα Γιάννενα στο μοναστήρι ε... του Αγίου Παντελεήμωνα στην Ίσο των Ιωαννίνων και του κόψανε το κεφάλι και σε ένα πιάτο το στείλανε στην υψηλή πύλη στην Κωνσταντινούπολη. Τα άσπρα από το αίμα γίναν κόκκινα και έτσι παλαιθέθηκε καταπληκτικά η προφητεία του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Τον εκτιμούσε πάρα πολύ ο Αλή Πασά, είχε φέρει τα το λήψανά του πολλέ φορέ μέσα στα Γιάννηνα. Σώζονται περιγραφέ Γάλλων περιηγητών, για τη μεγάλη τιμή προς τον Αλή Πασά και όταν κερίεψε μια φορά τον Περάτη, την περιοχή του Περατίου είπε στον εκεί Μητροπολίτη τον Ιωάσαφ να κτίσει μοναστήρι προς μην του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Έτσι κτίστηκε αυτό το μοναστήρι και γράφει ανηγέρθη διεξόδων Αλή Πασά του Τεπελενλή. Αυτό το μοναστήρι σώζεται ακόμη μέχρι σήμερα. Επιγραφή υπάρχει. Υπάρχει ακόμη επιγραφή, βεβαίω. Έχει ανακαινιστεί τώρα από τον Μακαριώτα του Αρχιεπίσκου Παρβανία τον Αναστάσιο και σώζονται και τα λείψανα του Αγίου Κοσμάτου Ετολού, εκτό από την κάρα του, η οποία εκλάπει κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και βρίσκεται σήμερα κατά πληροφορία σε κάποιο μουσείο τη Βιέννη. Όλα όμω τα άλλα λείψανα. Το σώμα ολό. Είναι όλο το σώμα, εκτό από μερικά κομματάκια που ξέρουμε ότι βρίσκονται στην άνδρο και από μερικέ δωρεέ που έκανε ο Μακαριότατο, ένα κομμάτι ε, στο Μετροπολιτικό Ναό των Αθηνών, κατά την επίσημη επίσκεψή του στην Εκκλησία τη Ελλάδο, και ένα κομμάτι δικαιομαδιοκτητικά το έδωσε στην Ετωλοκαρνανία, στην πατρίδα του Αγίου, έτσι, για ευλογία στο μοναστήρι του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Ωραία. Τώρα, ε, είπετε ότι είναι εθνικό, θρησκευτικό, είναι το... πνευματικό και πολιτιστικό, θα λέγαμε, άνθρωπο ο Γονό Ετωλό. Να πούμε κάποιε πτυχέ από το έργο του. Από το έργο, να πάμε πρώτα στο εθνικό. Ναι. Όπω σα είπα και προηγουμένω, η πρώτη μεγάλη του προσφορά ήταν η αναστολή του κύματο του εξισλαμισμού που αποφεύθηκε ο εκτουρκισμό. Ξέρετε τότε, οι εξισλαμισμοί ήταν μια λέλαπα, ήταν μια ημορραγία εθνική. Ε, δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να πληρώσουν τον κεφαλικό φόρο Έτσι. και κατά ομάδα και πολλέ φορέ με επικεφαλή του κλινικού εξισλαμίζονταν και εκτουρκίζονταν. Και τότε όρθωσε το ανάστημά του ο Κοσμά ο Ετολό, ο Νεκτάριο ο Τέρπο και ο Μητροπολίτη Δρυνοπόλαιο ο Φιανό. Αυτοί ήταν οι τρει μεγάλοι που ανέστηλαν το κύμα του εξισλαμισμού γιατί θα είχαμε πλήρω εξισλαμιστεί. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν ήταν αυτό. Το δεύτερο ήταν η ίδρυση σχολείων. Πίστευε ότι από το σχολείο θα προέρθει η αναγέννηση του γένους και έλεγε χαρακτηριστικά όπου πήγαινε ε, έχετε σχολείο στον τόπο σας όχι Άγιο του Θεού απαντώσαν εκεί να μαζοκτείτε να μάσετε χρήματα να βάλετε και εφορευτική επιτροπή να βάλετε και επιτρόπους και να κτίσετε σχολείο διότι από το, από το, σχολείο μαθαίνουμε τι είναι Θεός, τι είναι Αγία Τριάς, τι είναι Γένος από το σχολείο μαθαίνουμε τι είναι παράδεισος, τι, παράδεισος, είναι κόλασης Καλύτερα, αδελφέ μου, να μην έχει και ποτάμια Παρά να μην έχει ελληνικό σχολείο στον τόπο σου. Έκτιζε, παρακαλώ, 10 ελληνικά σχολεία, θα λέγαμε λύκεια τη εποχή εκείνη και 200 δημοτικά σχολεία, του κυρίου Συνεργούντο και του λόγου ε, επιβεβαιούντο δια των επακολουθησάντων σημείων, σε μια επιστολή που έστειλε στον αδελφό του τον Χρήσανθο. Λοιπόν, σχολεία λοιπόν, ίδρυση σχολείων, ε, ενδυνάμωση τη ελληνική γλώσσα. Ράσκα, συγγνώμη, πού βρισκόταν τότε. Έπρεπε να μισθώσει τον δάσκαλο, δηλαδή. Βέβαια, έβρισκε τον τρόπο, πλήρωνε δασκάλου, μάζευε χρήματα. Ο ίδιο όργωνε όλε τι περιοχέ, επόπτευε τα σχολεία, έστελε επιστολέ, στήριζε το δούλο γένος. Σα λέω, ήταν ολόκληρο Υπουργείο Παιδεία την εποχή εκείνη ο Κοσμά ο Εδωλό. Αλλά ήταν και μια χαρισματική προσωπικότητα. Ήταν ο άνθρωπο εκείνο που η αγιότητά του. Ε, τη με τα πάθη, του αγρίου ανθρώπου τη εποχή εκείνη. Γιατί έλεγε χαρακτηριστικά: Δεν βλέπετε πώ αγρίεψε το γένο μα και γίναμε σαν τα θηρία. Γι' αυτό φτιάξτε σχολεία για να έρθει η αναγέννηση στο γένο. Όταν επισκέφθηκε μια φορά ένα χωριό βοβούσα στα όρια των νομών Ιωαννίνων και Γκρεβενών εκεί ήταν ένα θηρίο ανήμερο ονόματι Τόσκα. Ένα αρχιλιστή. Πού πα άγγε του Θεού λέει. Θα σε, θα σε φάει ζωντανό. Όχι, λέει. Πήγε πράγματι, τον βρήκε και η αγιότητα που εξέπεψε τον έκανε αυτό το αγρίμι να μετανοήσει και το είπε για να σου συγχωρηθούν οι αμαρτίες θα αγοράσει 40 κολεμβήθρες τις οποίες θα μεράσει στα γύρω χωριά για να βαπτίζονται οι χριστιανοί λοιπόν, και μετενόησε ο Τόσκας. Πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα έχουμε από τη ζωή του Αγίου Κοσμάτου Ιτολού. Άρα λοιπόν αναστολή εξ Ισλαμισμού, ίδρυση σχολείων, ε, ενίσχυση της ελληνικής γλώσσης. Πήγαινε και τους έλεγε μην μελάτε αρβανίτικα. Μιλάτε ελληνικά. Πάφτε να μελατέ αρβανίτικα και θα πάρω εγώ όλες τις αμαρτίες πάνω σας. Γιατί ήθελε μια εθνική ομοιογένεια για να μπορέσει το δούλο Γιάννος να αντιμετωπίσει την λέλαπα της τουρκοκρατίας. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο του έργο. Το δεύτερο έργο ήταν το θρησκευτικό. Ένα θρησκευτικό έργο που στηρίχθηκε στην χριστοκεντρικότητα. Γιατί έργα κατορθώματα μεγαλείω σαν το κοσμά του ετολού δεν αντέχουν κύριε Νικολαίδη σε άλλη θεμελίωση. Χριστόν μου παρακαλώ, τον Χριστόν μου κηρύττω, ε, το κορμί σα, σα το κάψουν, έλεγε. Α το τηγανίσουν τα πράγματα σα, σα τα πάρουν. Μη σα μέλη. Χριστό και ψυχή σα χρειάζεται. Ήταν δηλαδή, όπω λέγει και η ημνολογία, ε, την οποία έγραψε ο Σάπφερο Χριστοδολίδη, τον ονομάζει μέτα, μέσα Χριστολάτριν. Χαρακτηριστική φράση. Γιατί πάνω στον Χριστό θεμελίωσε όλο το έργο και όλα τα κατορθώματά του. Επομένω λοιπόν, το έργο του ήταν εθνικό, ήταν θρησκευτικό, ήταν και κοινωνικό σαν κοινωνικό έργο, ο Κοσμάς ο ετολός ε, ήταν εφήρμοσε αυτό που λέμε το κοινωνικών δέον. Ε, μέσα στην ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία αποφεύγεται και οι μανιχαίζουσα τάσει και οι τάσει του κοινωνικού ακτιβισμού. Έτσι. Ε, γιατί το πνεύμα μέσα στον χριστιανισμό, όπω ξέρετε πάρα πολύ καλά, διότι είστε και καθηγητή τη Πατρολογία, σαρκούται. Δεν έχουμε δηλαδή διάσταση Μεταφυσικού και Ιστορικού. Στον Χριστιανισμό ενώνεται το μεταφυσικό με το Ιστορικό. Έτσι δεν είναι. Και έχουμε μια ε, σωστή κοινωνικοποίηση, την οποία εξέφρασε ο Άγιος Κοσμά του Τολό. Μιλούσε για την αγάπη. Όπω λέγει, το χελιδόνι έχει δύο φτερά. Για να πετάξει, έτσι και ο Χριστιανό πρέπει να έχει δύο αγάπες. αγάπη. Αγάπη προ τον Θεό και αγάπη προ τον άνθρωπο. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί σήμερα ο λεγόμενο ουμανισμό τη Δύση, που απολυτοποιεί την οριζόντια αγάπη, την αγάπη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, χωρίς να προϋποθέτει την κατακόρυφη διάσταση της αγάπης, δείχνει ότι είναι μια αγάπη είδωλο που δεν μπορεί να υπερβεί την γεγίνη βαρύτητα. Διότι μια τέτοια αγάπη δίδεται αποσπασματικά, περιορισμένα και με όρος. Ενώ η αγάπη που τροφοδοτείται η οριζόντια διάσταση από την κατακόρυφη διάσταση, έχει όλα τα γνωρίσματα της θεία Αγάπης Έτσι. που είναι έμπρακτη, ανεδιοτελή και παγκόσμια. Αυτή λοιπόν την αγάπη δίδασκε ο Άγιος Κοσμάς ο τολοσ. Το θέμα του πλούτου κατηγορούσε τους κοτσαμπάσεδες, κατηγορούσε εκείνους τους εκμεταλλευτές του λαού. Μίλησε για την αξία της εργασίας, για την αξία της Κυριακής, για την αργία της Κυριακής. Ε, κατηγορήσε την πλεονεξία, μιλούσε για την λιτότητα. Ήταν δηλαδή, τι να σας πω, δηλαδή μια προσωπικότητα πάρα πολύ μεγάλη που αγαπήθηκε από το λαό, που αν πάτε σήμερα στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, όλοι θυμούνται τον κοσμά του Όλοι θυμούνται ότι όπου πήγαινε ε, έστεινε ένα σταυρό. Όλοι θυμούνται ότι φύτευε έναν πλάτανο. Έξω στους πολλούς περιβόλους των ναών υπάρχουν πλάτανοι που λέει πέρασε ο Άγιος Κοσμάς του Ετωλός και είναι από την εποχή του Αγίου Κοσμά του Ετωλού. Με τους σιε... Να ρωτήσω κάτι. Ε, τότε είχαμε ιερείς κύριε Τρίτο. Είχαμε ιερεί. Αλλά ενώ τονούσε, μιλούσε για την αξία τη ιεροσύνη, έλεγε χαρακτηριστικά, ο ιερεύ είναι ανώτερο και από του αγγέλου μέσα στι δραχες Γιατί ο ιερεύ πιάνει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ενώ οι άγγελοι παρίστανται κύκλο τη Αγία Τραπέζη, χωρί γι' αυτό αν βρείτε, λέει, έναν ιερέα και έναν άγγελο, πρώτα θα φιλήσετε το χέρι του ιερέα και μετά του αγγέλου. Παρόλο όμω αυτό. Δεν έπαβε να ασκεί κριτική στου ιερεί και έλεγε χαρακτηριστικά θα έρθει η εποχή που οι ιερεί θα είναι χειρότεροι από του λαϊκού. Χρησιμοποιώντα μερικά παραδείγματα κακά που δυστυχώ υπάρχουν και σήμερα, που είναι λίγα βέβαια, αλλά δημιουργούν προβλήματα και ρογμή στο σώμα τη Εκκλησία. Αυτό με. το έλεγε χαρακτηριστικά. Ήταν, ενώ μίλαγε για την αξία τη ιεροσύνη και για τον σεβασμό τη ιεροσύνη, καυτερίαζε τα κακά παραδείγματα του κλήρου με τους επισκόπους, αν έχουμε τις πληροφορίε. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ σωστός όπου πήγαινε, ζητούσε την ευλογία του επισκόπου για να κηρύξει, κάτω με την ευλογία των επισκόπων. Ήταν ένας άνθρωπος νομοταγής, πήγαινε στις αρχές του τόπου, ζητούσε άδεια για τις ομιλίες του, ήταν άψογος. Η διαφορά του δηλαδή μεταξύ του νεκταρίου τέρπου του ηγωμένου της Αρδενίτσας, που ήταν πρόδρομος και εμπνευστή του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Και του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού ήταν ότι εκείνο, α πούμε, ήβριζε κατά πρόσωπον τον Μωάμεθ και τον γαμπρόν αυτού αλλήν. Mm. Δεν φοβόταν τίποτε. Ε, ήταν ένα ε, αντάρτη, τα λέγαμε, τη εποχή εκείνη. Ο Κοσμάτου Ετωλό ήταν πιο προσεκτικό, ήταν πιο νομοταγή, ήταν πιο διακριτικό σε όλα αυτά τα θέματα. Γι' αυτό και ακριβώ επέτυχε το σκοπό του. Ε, έσπηρε τον σπόρο τη εθνική ελευθερία. Και όπως έλεγε ο Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, ο Αθάνας ο ποιητής, κτίζει σχολιά, κτίζει εκκλησίες, κτίζει τη Ρωμιουσίνη. Είναι πολύ χαρακτηριστικά. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη βιβλιογραφία για τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Ο συγγραφέα Κώστα Αρδελής yeah. έχει γράψει μια εργασία πάρα πολύ μεγάλη, αναλυτική βιβλιογραφία περί κοσμάτου Ετωλού, που υπάρχουν μέσα πάρα πολλά λίματα σε εφημερίδε, σε περιοδικά, αυτοτελεί εργασίε, διδακτορικέ διατριβέ. Η καλύτερη διδακτορική διατριβή είναι ενό Ιωάννου Μενούνου, που εγκρίθηκε ναι, στα ναι, ναι, Γιάννηνα, έχει ναι, ναι. εκδοθεί από τις εκδόσεις Τίνος, ναι, ναι. είναι η καλύτερη και η πιο σοβαρή προσέγγιση των διδαχών και των προφητιών ναι. του Αγίου Βασματήτων. Και, ο... ο... και ο Παντελής ο Πάσκος έχει πρωί... γράψει. ο γράψει ο και ο Φλωρίνης ο Αυγουστίνος είναι από τα πρώτα βιβλία που γράφηκαν ναι, ναι, τότε ναι, ναι. και πάρα πολύ και μια δικιά μου εργασία πρόσφατα κυκλοφόρησε ναι, ναι. από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας, πάρα πολλέ εργασίες υπάρχουν για τον Κοσμάτο που επαναλαμβάνω υπήρξε το μεγαλύτερο κεφάλαιο της φελή μα και η επιφανέστηρη λαοπαιδευτική και νεοπατηρική μορφή τη νεοελληνική εθνοτήτα. Θα κάτι, κύριε, Ε, Ασφαλώ ο ίδιο δεν κατέληγε γραπτά κείμενα. Ε, 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 αυτά τα γράφανε οι συνεργάτε. οι συνεργάτε του. Συνεργάτες του. Συνεργάτες. Υπήρχε ένα κύκλο συνεργατών του που καταγράφανε τι ομιλίε, που καταγράφανε τι προφητείες και αυτά αντιγράφονταν και στέλνονταν ε, σε πολλέ περιοχέ τη Ελλάδο και τόνωναν το εθνικό φρόνημα και την εθνική συνείδηση. Που σημαίνει ότι δεν πήγαινε μόνο στα χωριά, αλλά πήγαιναν και τα γραμματά. Παντού, παντού πηγαίνανε. Εκείνο που πρέπει να τονίσουμε είναι λίγα λόγια για τι προφητείε. Ε. Γιατί υπάρχει μια αντίληψη που λέμε ο Δίσμε τα προφήτη. αυτό. Λάξε. δεν έχει, είναι λάθο. <laughs> τι εννοεί μάλλον τι μεσιανικέ προφητείε. Ότι ο Άννη ο Βαπτιστής ήταν ο τελευταίο μετά Χριστών προφήτη, διότι από τη στιγμή που ήρθε το φω στον κόσμο πάβουν οι λεγόμενε μεσαιρικέ. Άρα... Αλλά... το χάρισμα τη προφητεία υπάρχει διαρκώ μέσα στη εκκλησία. ζωή τη Εκκλησία. Αφού το ακτίστο σύμπλαστοργο σύνθρωνο Άγιον Πνεύμα, όπω λέμε στου ύμνου τη Πεντηκοστή, είναι με και έστι και έστε ούτε αρξόμενον ούτε παυσόμενον. Υπάρχει μια, λάθο, μια λάθο, πιστεύω, ετοιμολογία τη λέξη ή ερμηνεία τη λέξη, ότι η ερμηνεια τη λεξη γιατί προφήτη δεν σημαίνει αυτό που λέει το μέλλον. Έτσι, πράγμα. Στα εβραϊκά είναι ανάπιο προφήτη που σημαίνει είναι, είναι αυτό που μιλά αντί του Πολύ Θεού. Πολύ σωστά. Εννοεί, είστε, μάλλον, ε, όταν λέει ο Δήμαρχο, αυτό το προφήτη εννοεί ότι σταμάτησαν οι μεσιανικέ προφητείες. Αυτό είναι, εντάξει. Το χάρισμα όμω τη προφήτη υπάρχει διαρκώ μέσα στη ζωή τη Εκκλησία. Και ερχόμεθα τώρα στι προφητείες του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που είναι ένα αγαπημένο κεφάλαιο του ελληνικού λαού. Γιατί πάντα ο λαό <laughs> μα τα μελούμενα, Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είναι προφήτε που αναφέρονται στο μέλλον προσώπων και πόλεων. Είναι προφητείες που αναφέρονται στο μέλλον της επιστημης mm -hmm. Είναι προφητείες που αναφέρονται ε, σε διάφορα άλλα γεγονότα και επιτεύγματα του πολιτισμού μας. Θα σας αναφέρω μερικέ. Πήγε σε ένα χωριό, σειράκο των Ιωαννίνων, βλακόφωνο χωριό, εκεί ήρξε και είδε ένα μικρό παιδάκι που έπαιζε. Το ευλόγησε και το είπε: Τα μεγαλώσεις, Θα μεγαλώσει, θα προκόψει και θα κυβερνήσει στην Ελλάδα. Ήταν ο Ιωάννη Κολέτη. Ο πρώτο yeah. μετά την απελευθέρωση ε, της χώρας, πρωθυπουργός, εκπρόσωπος του Γαλλικού Κόμματος, ο περίφημος μεγαλοειδιατιστής Ιωάννης Κολέτης. Η προφητεία του Αλίπασα που αναφέραμε προηγουμένως ότι θα πάει στην πόλη με κόκκινα γένια, στο χωριό του κυρίου Χρήστου, του καθηγητού, του αιμνής του Χρήστου και του Αθηναγόρα, το βασιλικό απογωνίο, πήγε και τον ρώτησαν εκεί πέρα πότε θα έρθει το ποθούμενο Άγιε Άς. του Θεού. Με την έννοια ποθούμενο την ημέρα τη εθνική μα και όταν θα έρθουν, του είπε, δύο Πασχαλιέ μαζί. Το 1912 που απελευθερώθηκε η Ήπειρο, κύριε Νικολαίδη, ε, στι 25 Μαρτίου ήταν και η μέρα του Πάσχα. Άρα, η γιορτή του Ευαγγελισμού και η γιορτή του Πάσχα, οι δύο μεγάλε Πασχαλιέ, το, το 1912 Πάσχα. φέραν την απελευθέρωση τη Ήπειρου. Στο ίδιο κοριό του είπε, όταν θα έρθουν, σμίξουν αυτά τα δύο δεντρίλια. Πράγμα του 1912, μίξαν αυτά τα δέντριλα και σήμερα είναι ένας, ένα μεγάλο δέντρο στο χωριό Βασιλικό Απογονίου, τα παλιά τσαραπλανά, όπου έχει κτιστεί ναό του Αγίου Κοσμάτου Εντολού και πανηγυρίζει το χωριό εκείνη την ημέρα. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η προφητεία. Άλλη προφητεία. Θα έρθει η εποχή που θα κυβερνούν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάγαλα, μπάκαλα, τα άψυχα μηχανήματα. Θα έρθει η εποχή που θα ζουστεί ο κόσμο με ένα σκηνή, ενώ τα τηλέφωνα καταπληκτικέ προφητείες και πολύ λεπτομεριακέ. Ε, θα έρθει η εποχή που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία μεταξύ λαού και κλήρου. Βλέπετε, πολλές φορέ έχουμε τέτοια προβλήματα. Θα έρθει η εποχή που τα μαυροπούλια θα σκορπάνε τον θάνατο, θα ρίχνουν από πάνω οβίδε και θα λένε ο κόσμο: Μπάτε εσεί οι να... πεθαμένοι να μπούμε εμεί ζωντανοί. Μαυροπούλια νόησε τη yeah. πολεμική αεροπορία ε, τα κτυπήματα. Πάρα πολλές προφητείες, οι οποίες έχουν καταγραφεί. Εγώ βρήκα πάρα πολλά τέτοια χειρόγραφα κατά τη διάρκεια των ερευνών μου στην Εκκλησία της Αλβανίας, τα οποία τα συνέληξα και ένα κεφάλαιο από την εργασία μου αναφέρεται εις τις προφητείες του Αγίου Κοσμάτου Εντολού. Οι προφητείες αυτές εξέθρεψαν την αποστημένη ελπίδα του γένους, καλλιέργησαν αυτό το πνεύμα της εθνικής αυτοσυνειδησίας και της εθνικής ε, ταυτότητας και της εθνικής ε, πώς να το πούμε ομοψυχίας και ήταν ό,τι καλύτερο εκείνη την εποχή για την πνευματική προετοιμασία του ελληνικού λαού. Να ρωτήσω κάτι. Δεν νομίζετε ότι τελικά ο ελληνισμό επιγενέστερη βέβαια των προηγουμένων λίγο πολύ σαν να τους αντικούν αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή ας πούμε τώρα δεν ξέρω από πλευρά πολιτείας κύριε Τρίτο. Μάλιστα αυτό ο άνθρωπο, ο οποίο αφιέρωσε τη ζωή του. Ο οποίο, ναι, είπατε πολύ σωστά και είναι γεγονό. Η Ελλάδα πλήρωσε 3,7 εκατομμύρια γεννήτσαρου. Ένα αριθμό αστρονομικό για την εποχή εκείνη, διότι υπήρχε ε, ο αφανισμό. Οι άνθρωποι απευθύνθηκαν νωρί, δεν είχαν να φάνε και λοιπά. Αυτό ο άνθρωπο πήγαινε από χωριό σε χωριό, με τα πόδια. Κάτω από αντίξωε συνθήκε, καιρικέ συνθήκε. Χειμώνα, καλοκαίρι κλπ. Με στερήσει, με πείνα, με κακουχίε κλπ. Αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έδωσαν ό,τι είχαν. Και τελικά, αν είμαστε εμεί σήμερα οι Έλληνε και δεν λεγόμαστε Χασάν και Μεχμέτ κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά, το και αν δεν φοράμε κόκκινο φέση στο κεφάλι, έτσι, έτσι, έτσι. δεν είναι. Έτσι. Και μαντήλε οι γυναίκε, το οφείλουμε. Σήμερα μπορούσαμε στου νεομάρτυρε και στον κοσμά του Στην αντίπαρα όχθη. Έτσι, έτσι. Και να πολεμάμε τη φίλη μα. Ακόμη και ιστορική του ηλιστικού χώρου, αναγνωρίζουν το Μεγαλείο και την προσφορά του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Δεν έτσι. τον έχουμε όμως έτσι περί η Δεν έχει τον... γίνει γνωστός. Κοιτάξτε, τιμάται πάρα πολύ στη Βόρεια Ελλάδα, Επειδή τιμάται είναι... πολύ στην Αλβανία και στην Κύπρο αρχίζουν δηλαδή και τον τιμούνε τώρα. Δεν, μάλιστα με είχαν μήκαν... προσκαλέσει στο συνέδριο των θεολόγων της Πανκρήτριας ε, Θεολογικής Οικειομοσπονδίας και ομίλησα με θέμα τον Κοσμά του και είδα μια πολύ μεγάλη αγάπη και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει και στην Κύπρο να τονώσουμε αυτό το ενδιαφέρον για τον Άγιο Κοσμά του Εγώ πρότεινα και το εξή. Έστειλα ένα έγγραφο στον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών ότι στα προπήλια του Πανεπιστημίου Αθηνών πρέπει να στηθεί και η προτομία του Κοσμά του δίπλα στον Ρίγα και τον Κοραή. Γιατί τον Κοραή. και ο, και ο Κοσμά ήταν εκπρόσωπο του νεοελληνικού διαφωτισμού Δεν νομίζω να έκαναν περισσότερα πράγματα ο Κοραή και ο Ρήγα από τον, Κοσμά τον Ιωτολό. Βεβαίω. Προπάν, Κοσμάσιο... Προπάντων ο Κοραή. Ο Κοσμά Ιωτολό ήταν δηλαδή, mm. τι να σα πω, ένα κεφάλαιο τη φυλή μα. Λοιπόν, τώρα δε που τα πράγματα έχουν ομαλοποιηθεί και μια εκδρομή στην Εκκλησία τη Αλβανία δεν έχει κανένα κίνδυνο και κανένα πρόβλημα, καλό θα είναι. Ε, την ημέρα της γιορτής και άλλες ημέρες να επισκεφθούν την Αλβανία, να επισκεφθούν την Αρχιεπισκοπή στα Τύρανα, όπου βρίσκονται τα λείψανα του Αγίου Κοσμάτου Ετώλου για λόγους ασφαλείας, γιατί οι Αλβανοί, όπως ξέρετε, τα κλέβανε και εκβιάζανε τον Αρχιεπίσκοπο, δώστε μας τόσα χρήματα για να σας τα δώσουμε. Τώρα πλέον ο Αρχιεπίσκοπος τα έχει ασφαλισμένα στην Αρχιεπισκοπή, όποιο θέλει μπορεί να τα προσκυνήσει και την ημέρα εκείνη τα φέρνει στο ναό του, στο μοναστήρι του, στο Κολικόντας και τριταλεύονται γιατί το μοναστήρι του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού βρίσκεται στη Μέση Αλβανία, κοντά στην πόλη Φίερη, κάτω από το περίφημο μοναστήρι της Αρδενίτσας, όπου εμόνασε ο Νεκτάριος Τέρπος και όπου κρύφτηκαν οι μαθητές του μετά τη σύλληψη του διδασκάλου. Εκεί λοιπόν τελείται η Θεία Λειτουργία από τον οικείο επίσκοπο, είναι η Μητρόπολης Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης και μετά τη Θεία Λειτουργία λιτανεύονται πέριξ του περιβόλου του ναού, πάρα πολλοί κόσμος προσέρχεται και Αλβανοί Ορθόδοξοι και Έλληνες και τιμούν τον Άγιο Κοσμάτου Ετολό, τον φωτιστή του γένους, τον προφήτη. Πώ και διασώθηκαν τα λήψη να το έστω. Αυτό είναι στην πολύ καρά... σημαντικό και σα ευχαριστώ ναι. για αυτό το ερώτημα. Ναι, ναι. Θαυματουργικά διασώθηκαν. Ναι. Το μοναστήρι του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού ήταν και αυτό εγκαταλειμμένο όπω όλε οι εκκλησίες. Αφρίβως. Ο διωγμό που υπέστη στην εκκλησία τη Αλβανία, όπω γνωρίζετε, ήταν χαρακτηριστικό και απεινή οι εκκλησίες γίνανε στάβλοι, γίνανε κινηματογράφοι, γίνανε στρατώνες, οι ιερείς αποσχηματίστηκαν, πολλοί εκτελέστηκαν, πολλοί πλήρωσαν την πιστότητα στην ορθόδοξη πίστη μέσα στα Νταχάου της εποχής εκείνης, μέσα στο φοβερό Μπουρέλι και σε άλλες φυλακές της Αλβανίας. Mm -hmm. Λοιπόν, ο, όταν πήγα και επισκέφθηκα το μοναστήρι του Αγίου Κοσμά, εκεί ο Επίτροπος μου είπε πως σώθηκε το μοναστήρι. Διότι ο Χότζα ξεκίνησε πρώτα το ξύλωμα των ναών από το μοναστήρι του Αγίου Κοσμάτου Ελίως. του Αιτλού, διότι εκεί λέει αυτό ευλαβούνται περισσότερο οι Έλληνε. Ήρθε λοιπόν συνεργείο και άρχισαν πρώτα από τον τάφο του να τον ξυλώσουν. Λοιπόν, ό, του θαύματο, κατά τη διάρκεια εκείνη, μόλι έπεσε η πρώτη, ο πρώτο επεσε ο πρωτο κασμα που λέγουμε ε, για να χτυπήσουν τον ναό του Αγίου Κοσμά και τον τάφο του, βγήκε μια μυστηριώδη λέει βουή από μέσα ναι. και φωτιά. Φοβήθηκαν, το βάλανε στα πόδια και για να μην αγιοποιήσουν τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό <χαι> και να τον κάνουν ήρωα, είπαν ότι έσκασε μια βόμβα που ήταν εκεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι εσώθηκε λοιπόν και ο ναό και τα λείψανά του. <χαι> Αλλά επειδή είχε περάσει αρκετό χρονικό διάστημα, επί υπουργεία του σημερινού Προέδρου τη Δημοκρατία του Καρόλου Παπούλια, πήγανε και τα επισκέφθηκαν ο Παντελή Ο Πάσκο και ο Παναγιώτη Ο Χριστόπουλο, ο πρόεδρο, ο διευθυντή τη τη Βουλή, <χαι> και τα κατέγραψαν και έκτοτε δια της μεθόδου της εκ του αντιθέτου, της εκ αντιθέτου επιβεβαιώσεως μάθαμε την γνησιότητα των λεψάνων. Γιατί λείπει η κάρα. Ναι. Ξέρουμε που βρίσκεται. Λείπει κάτω ο κνάθος. Ξέρουμε ότι βρίσκεται στην άνδρο. Λείπουν ορισμένα άλλα κόκαλα που βρίσκονται άλλα στην Κόνησα και άλλα σε ορισμένα μέρη της πατρίδος μας. Και έτσι ακριβώς μάθαμε Οπότε αυτά τα λείψανα είναι γνήσια. Βέβαια, τότε έγινε ένα μεγάλος, ένας με, πολύ μεγάλο θόρυβο γιατί πολλοί ζητούσαν να τα φέρουν τα λείψανα στην Ελλάδα, να πάνε στην πατρίδα του, την το Ατρολοκαρνανία. Αντέδρασε τότε η Μητροπολίτη Δρυνοπόλε, ο μακαριστό Σεβαστιανό, ότι πρέπει να μείνουν εκεί πέρα για παρηγοριά στον βορειοπαιδευτικό ελληνισμό, είναι. διότι εκεί είναι διαπεπιστευμένα τα λείψανα και τελικά ορθώ ε, επλητάνευσε η σύνεση και η άποψη αυτή και είναι τα λείψανα σήμερα στην Εκκλησία τη Αλβανία ευλογία και στήριξ, στήριγμα του βορειοπροετικού ελληνισμού που είναι ένας πονεμένος λαός όπως και εσείς οι Κύπροι. Ωραίο, πήγε η ώρα, δεν <laughs> <laughs> το καταλάβαμε. Πέρασε η ώρα Πάρα διεκάρα, <laughs> <laughs> Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Απλώς να ευχηθούμε έτσι τα μηνύματα του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, κύριε Τρίτο. Έτσι. Γιατί προηγούμενος άκουα πριν που λέτε ότι ε, τα σχολεία, ε, μαθογράμματα, Βεβαίως. το Θεό, τον Παράδεισο, την κόλαση και σήμερα υπάρχει μια τάση σιγά σιγά να απορφανιστεί ο λαό μας αυτές αρχές έτσι να προσέξουμε, διότι αν ζούσε σήμερα ο κοσμά ο εντολό, ε, θα ήταν πυρ και μανία εναντίον όλων εκείνων που σχεδιάζουν την αποεκκλησιαστικοποίηση και αποχρηστοποίηση τη ελληνική μα παιδεία. Διότι η παιδεία μα πρέπει να έχει ένα σταθερό προσανατολισμό ιδεολογικό που στηρίζεται στην πίστη τη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και η πίστη τη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι η ορθόδοξη χριστιανική μα πίστη. Να μην χάσουμε την ταυτότητά μα. Έτσι ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευχαριστώ καλά. Πάρα πολύ. και να καλά, χαίρετε.